Καλημέρα παιδιά, το δεύτερο βιντεάκι της εβδομάδας. Σήμερα τα πράγματα θα είναι λίγο διαφορετικά. Έχουμε ένα πιο απαιτητικό πρόγραμμα όσον αφορά την αερόβια μας ικανότητα. Θυμίζουμε ότι η αερόβια ικανότητα είναι η ικανότητά μας να αντέχουμε στον χρόνο προσπαθώντας να κάνουμε διάφορα πράγματα και έτσι πρέπει να ανεβάσουμε την ικανότητά μας καθώς καθόμενοι στο σπίτι, καθόμενοι στο γραφείο κάνοντας πράγματα έχουμε πέσει λιγάκι. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα σύστημα το οποίο είναι ενεργοποίηση των ποδιών. Θα προχωρήσουμε σε ένα λίγο έντονο πρόγραμμα γυμναστικής και σε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα βημάτων τα οποία θα μας βοηθήσουν να γίνουμε πιο καλοί σε όλη αυτή την ικανότητα να αντέχουμε μέσα στον χρόνο. Παρόλο που συσπάθη η ικανότητα να αντέχουμε στον χρόνο δεν είναι το πιο σημαντικό, η έκρηξη είναι το πιο σημαντικό, καλό είναι να μπορούμε όμως να αντέχουμε και αυτές τις μακριές επιθέσεις οι οποίες φτάνουν από τη μία άκρη στην άλλη. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσουμε με ένα πρόγραμμα έντονου αναπνευστικού συστήματος και γι' αυτό θέλω να είμαστε υπομονετικοί και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες όπως πρέπει.
μπορούμε να κάνουμε και λίγο πλάγια. Δεν είναι κακό, λίγο έτσι να ενεργοποιήσουμε τα ποδαράκια μας. Σε όσο προέχουμε, δεν χρειάζεται να το πάμε πιο πολύ. Και επανερχόμαστε στο τρέξιμό μας. Πολύ καλά τα πάμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε βαρύτητα και να πάμε όλη την ώρα το ίδιο. Το τρέξιμο θα είναι, βλέπετε και εγώ. Ένα αλλάζουμε. Γιατί 5 λεπτά και να τρέχουμε στο ίδιο σημείο δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Μπορούμε να κάνουμε και λίγο σπαθισμούς για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε πάρα πολύ καλά το χέρι. Θυμόμαστε να κάνουμε και τα δύο χέρια. Έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα και στα δύο χεράκια. Είναι καλή αυτή η περίοδο να δουλέψουμε και λιγάκι την ανομοιότητα, την ανισότητα των δύο χεριών μας, να δυναμώσουμε και λίγο και το αριστερό μας χεράκι. Δεν είναι κακή περίοδος. Πολύ καλά τα πάμε, ας απομένουμε 2 λεπτάκια ακόμα. Πρέπει και λιγάκι με πιο ανοιχτά ποδαράκια να δουλέψουμε καλά και η τετρακέφαλη και επίσης την ηγεία και η γλουτή μας, όλα να γίνουν σωστά. Και λίγο από την έξω πλευρά να δουλέψουμε και λίγο τη μέσα πλευρά, δεν είναι κακό. Ένα λεπτό ακόμα μας μένει. Καλό είναι λιγάκι και εδώ δουλίτσα. Θυμόμαστε ότι δεν κάνουμε προπόνηση αμέσως μετά το φαγητό. Πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 2 ώρες πριν μετά το φαγητό, γιατί είναι επικίνδυνο για το στομάχι μας και για την καρδιά μας. Είναι σημαντικό λοιπόν να προσέξουμε λίγο το πρόγραμμα της προπόνησής μας, όχι μετά ακριβώς από φαγητό. Τρία δευτερόλεπτα ακόμα. Και τέλος. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε στο επόμενο πρόγραμμα. Στο δεύτερο μέρος του συστάματός μας, σήμερα έχουμε κάποιες μικρές και ωραίες σκισούλες, οι οποίες είναι 30 δευτερολέπτων, οι οποίες όμως θα τις περάσουμε 5 φορές με 30 δευτερόλεπτα break μέχρι να το ξανασκίσουμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο, είναι κάτι εύκολο. Δεν χρειάζεται να αγχωθούμε ότι ξεκινάμε από το πρόγραμμα. Όχι, είναι κάποιες σχέσεις για να ενεργοποιήσουμε καλά τα πόδια μας. Έτσι λοιπόν, είναι τρέξιμο, επιτόπου πηδηματάκια με κλειστά πόδια, μετά ανοιχτά ποδαράκια. Είναι πολύ σημαντικό να τα δουλέψουμε σωστά αυτά. Πόδια μπρος ψηλά, πόδια πίσω ψηλά. Είναι πάρα πολύ απλά. Απλά χρειαζόμαστε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο για να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι τα πόδια μας ζεστά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε να τα κάνουμε μαζί. Ξεκινάω και εγώ το χρονόμετρό μου και πάμε να τα κάνουμε παρέα. Ξεκινάμε με απλό τρεξιματάκι.
Έχω βάλει ένα πρόγραμμα το οποίο έχω βρει απλά από τον υπολογιστή μου, το οποίο με βοηθάει να κάνω 30 δευτερόλεπτα. Εσείς θα το κάνετε αντιγραφή από μένα, επομένως δεν χρειάζεται να βρείτε τέτοια προγράμματα. Καλό θα είναι να κατεβάσουμε όμως κάτι στο κινητό μας για να μπορέσουμε να δουλέψουμε καλά, καθώς αυτά τα προγραμματάκια βοηθούν πάρα πολύ να κατανοούμε τον χρόνο. Πάμε και αλλάζουμε σε κανονικά βηματάκια. Προσέξτε, δεν σταματάμε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να βγει όλο συνεχόμενα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που χρειαζόμαστε στις υπόλοιπες ασκήσεις. Ανοιχτά ελαφρώς τα ποδαράκια μας, δουλεύουμε γλουτιέι περισσότερο, προσαγωγή ενεργοποιούνται, οπίστοι όλοι ενεργοποιούνται. Είναι μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πάμε πίσω πόδια ψηλά. Και ποδαράκια μπροστά ψηλά. Τελειώσαμε, πάμε για 45 λεπτά δευτερόλεπτα ξεκούραση και αμέσως πάλι.
πήγαμε πάρα πολύ καλά με τη δύναμή μας, με το έντονο κομμάτι του συστάματος. Το δόμενο κομμάτι είναι η δύναμη. Σήμερα η δύναμη είναι κάπως ζώρικη. Πρέπει να την κάνουμε στο πάτωμα και όχι σε κάποιο κρεβάτι που ίσως να συμβόλευε την προηγούμενη φορά, καθώς οι ασκήσεις που έχει μέσα είναι λίγο δύσκολες. Ξεκινάμε με 25 βαθύ καθίσματα, 25 κοιλιακούς σε V, και για όσο να το θυμάται, μετά ο κύριος Τζέισον θα μας δείξει ποιοι είναι αυτοί, επομένως θα μπορέσετε να τους δείτε από εκεί, να τους θυμάστε, μην αγχωθείτε. Μετά είμαστε εδώ και πάμε αλλαγές ποδιού λίγο πριν ακουμπήσει το γόνατο κάτω, να μην χτυπάμε κάτω. Όταν σας λέω να ακουμπήσει, εννοώ ελάχιστα, έτσι. Όχι να το χτυπάτε, το κύριο ντουμπ. Είναι κακό για τα γόνατά μας, αυτό και κυρίως για τις γονατίδες. Μετά, 25 ραχαίους, έτσι όπως είμαστε εδώ, σηκωνόμαστε, παλαμάκι κατεβαίνουμε. Εντάξει, εύκολο. Και το τελευταίο, 25 άλλα ματάκια που θα κάνουμε αλλαγή στον αέρα.
είναι μάλλον αρκετά πιο θετικό από την προηγούμενη φορά. Με τη βοήθεια του κύριου Αλέξανδρου θα δούμε τα βηματάκια μας. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, γιατί είναι λίγο πιο απαιτητικά. Να κάνουμε λίγο ζέστα με μερικές προβολήτες από μόνοι μας και λίγα βηματάκια και μετά αμέσως να μπούμε στο πρόγραμμα. Θυμηθείτε, δεν χρειάζεται να είστε στο σαλόνι και να κάνετε 800 βήματα. Στο δωμάτιό σας, χωρίς να ενοχλείτε, ακόμα και αυτός ο χώρος είναι αρκετός. Θα δείτε, όπως ξαναείπε και ο κύριος Τζέισον και ο κύριος Αλέξανδρος και εγώ, χρησιμοποιούμε χώρους που είναι διαθέσιμοι στο σπίτι χωρίς να ενοχλούμε κάποιον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε την προπόνησή μας, αλλά να είμαστε και διακριτικοί. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε 5 ασκησούλες, να ζεστάσουμε καλά τα πόδια μας και να είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε σε φόρμα τα ποδαράκια μας που βρισκόμαστε στο σπίτι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με 60 δευτερόλεπτα επιτόπου βήματα. Όσο έχουμε χώρο, εγώ έχουμε μέχρι 3. Θα κάνουμε 3 προς 3 πίσω. Πάμε λοιπόν. 1, 2, 3. Προσπαθούμε να πατάμε όλο, να τελειώνουμε το βήμα, να βάλουμε όλο το πέλμα σε κάθε βήμα. Αφού κάνουμε το ζήτημά μας, έχουμε όλο το ζήτημα. Λοιπόν, κατάμε το πρώτο, εγώ έχω ένα πρώτο ζήτημα. Καλό θα ήταν να βάλετε ένα ρολόι απέναντι, να το βλέπετε. 60 δευτερόλεπτα. Προσπαθώ να πατάω όλο το πέλμα. Μόνο να κοιτάω και να ελέγχω τα πόδια μου, να μην κλείνει η απόσταση και να σηκώνω τη μικρούλα όταν πάω μετά από το μπροστά μου βηματάκι. 60 δευτερόλεπτα να πει μαζί προσοχή στο χρόνο. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στην επόμενη άσκηση. Θα κάνουμε για 15 δευτερόλεπτα 2 ρολόι. Σε μέτριο. Σχεδόν αργό. Τόσο ρυθμό. Μαντάκια πίσω. Επιστρέφω. Ελέγχω τον εαυτό μου, είμαι έτοιμο. Φεύγω. Βλέπετε, κάνω ένα διάλειμμα στην προβολή μου και έχω το έλεγχο της προβολής. Ελέγχω το balance. Πάμε λοιπόν τώρα να χαούμε λιγάκι να κάνουμε 60 δευτερόλεπτα σε θέση φυλάξεως των λιμπισμών μας. Σωστά. Λιμπιτούλες και λιμπισμούς. 60 δευτερόλεπτα. Ξέρω ότι αυτό θα είναι κουραστικό. Πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα για επόμενα 5 δευτερόλεπτα να κάνουμε 2 βήματα προβολή. Όσο έχουν έρθει από στάση. Ένα.
Όπως κάνουμε για τις μαντάνες, προχωράει και το χέρι, δεν το ξεχνάμε. Λοιπόν, η επόμενη άσκηση είναι, όπως είμαστε θέση φυλάξεως, θα προσπαθήσουμε τα πόδια μας να φτάσουν στους γλουτούς μας. Έτσι, μετά τους γλουτούς λοιπόν, θα κάνουμε δύο άλματα προς τα επάνω, δύο άλματα από πολύ. Σωστά. Ένα μπήκα λέξω τον χρόνο μου. Λοιπόν, πέντε δευτερόλεπτα θα το κάνουμε και αυτό. Πάμε λοιπόν,
We'll be right back.
τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας προπόνησης, η αποθεραπεία. Διατασούλες καλές, από πάνω μέχρι κάτω και λίγο επιτόπου τρεξιματάκι. Από πάνω μέχρι κάτω, έτσι ώστε να σταθούμε. Μετά, λίγο τρεξιματάκι επιτόπου ή σκηνάκι ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να χαλαρώσουν τα πόδια μας. Είναι πολύ σημαντικό, κλείνοντας το βίντεο, να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που κάνουμε έχουν ένα σκοπό. Δεν τα κάνουμε πλέον για να τα κάνουμε. Έχουμε ένα σκοπό και μία λογική σε αυτά που κάνουμε. Θέλω ήρεμα και χαλαρά να κάνετε την προπόνησή σας. Εάν χρειάζεστε κάτι παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μου για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάνε καλά και πιστεύω ότι με το που θα ανακοινωθούν και επίσημες ημερομηνίες για τους καινούριους αγώνες, θα είμαστε έτοιμοι. Μην αγχώνεστε. Σας εύχομαι να διασκεδάσετε πάρα πολύ με το πρόγραμμα το σημερινό και να χαλαρώσετε.